Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Β. Είμαστε σελίδα 358, βιβλίο Βασιλέων Β, κεφάλαιον ΚΒ και εδάφιο 41. Σελίδα 358, κεφάλαιο ΚΒ και εδάφιο 41. Ο δε Ιωσαφάτ, ο υιός του Ασά, εβασίλευσε επί τον Ιούδα το 4ο έτος του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ. Ο δε Ιωσαφάτ ήταν 35 ετών ηλικίας όταν εβασίλευσε και βασίλευσε 25 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Αζουβά, τη γάτρη του Σιλεή, και περιεπάτησε εις πάσα στα σοδούς Ασά του πατρός αυτού. Δεν εξέκλυνεν από αυτόν πράττον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν, ο λαός εθυσίαζεν έτη και εθυμίαζεν εν της υψηλής τόπης. Και είχε ειρήνην ο Ιωσαφάτ μετά του βασιλέως του Ισραήλ. Η δε λοιπέ των πράξεων του Ιωσαφάτ και τα κατορθώματα αυτού όσα έκαμε, και η πόλεμη αυτού δεν είναι γεγραμμένη εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα, και το υπόλοιπον των σοδομητών, και τον επαληφθέν εν τες ημέρες Ασά του πατρός αυτού, αυτός εξήλυψεν από της γης. Τότε δεν υπήρχε βασιλεύς Εδόμ, διοικητής ήτο βασιλεύς. Ο Ιωσαφάτ έκαμε πλοία ενθαρσής, δια να πλεύσωσιν εις Οφύρ διαχρησίου. Πλην δεν υπήγον, διότι τα πλοία συνετρίφθησαν εν Εσιών Γάβερ. Τότε είπε ο Χωζίας, ο υιός του Αχάβ, προς τον Ιωσαφάτ, ας υπάγωσιν η δούλη μου μετά τον δούλο σου εις τα πλοία. Ο Ιωσαφάτ όμως δεν θέλησε και εκοιμήθη ο Ιωσαφάτ μετά τον πατέρων αυτού και τάφη μετά τον πατέρων αυτού εν την πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού, εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωράμ ο υιός αυτού. Ας πάμε τώρα και στη σελίδα 434, να διαβάσουμε λίγο περισσότερο για αυτό το βασιλιά του Ιούδα, τον Ιωσαφάτ, που ήταν από τους καλύτερους, αν και όχι τέλειος, προς τα μάτια του Θεού, από τους καλύτερους βασιλείς του Ιούδα. Διαβάζουμε λοιπόν τη σελίδα 434 και κάπα κεφάλαιο. Και μετά τα αυτά ήρθαν κατά του Ιωσαφάτ οι Μωάβ και οι Αμών και μετά αυτόν άλλοι εκτός των Αμωνιτών για να πολεμήσωση. Και ήρθαν και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες «Μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας και ιδού είναι εν Ασών Θαμάρ ή της είναι εν Γαδί». Και εφοβήθη ο Ιωσαφάτ και δόθη στο να εξητεί τον Κύριον και εκήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα δια να ζητήσωση βοήθεια παρά Κυρίου. Εκ πασών των πόλεων Ιούδα ήλθον δια να ζητήσωση τον Κύριον και στάθη ο Ιωσαφάτ εν τη συνάξη του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ εν το οίκο του Κυρίου κατά πρόσωπον της νέας αυλής και είπε «Κύριε Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι εσύ ο Θεός ο εν το ουρανό και δεν είσαι εσύ ο κυριεύων επί πάντα τα βασίλεια των εθνών και δεν είναι εν τη χειρή σου η δύναμης και η ισχύς και ουδείς δύναται να αντισταθείς, δεν είσαι εσύ ο Θεός ημών ο εκδιώξας τους κατοίκους της γης ταύτης έμπροσθεν του λαού σου Ισραήλ και δούς αυτήν εις το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού σου εις τον αιώνα. Και κατόκισαν εν αυτή και οκοδόμησαν εις αίγια στήριον εν αυτή δια το όνομά σου λέγοντες «Εάν όταν επέλθει εφ' ημάς κακόν, ρομφαία, κρίσης ή θανατικό ή πείνα, σταθόμεν έμπροσθεν του οίκου τούτου και ενώπιόν σου διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο και βοήσομεν προσέεν τη θλίψη μόν, τότε θέλεις ακούσει και σώσει». Και τώρα ιδού οι Ιαμών και Μωάβ και οι από του όρου Σιήρ, προς τους οποίους δεν αφήκα στον Ισραήλ να υπάγει όταν ήρχονται εκ γης Αιγύπτου, αλλά εξέκλυναν από αυτόν και δεν εξολόθρευσαν αυτούς. Και ιδού πως ανταμείβωσιν ημάς ερχόμενοι να εκβάλλωσιν ημάς από της κληρονομία σου, την οποία έδωκα εις ημάς να κληρονομήσομεν. Θεέ ημών, δε θέλεις κρίνει αυτούς? Διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμις να αντισταθώμεν εις τούτο το μέγα πλήθος το οποίο έρχεται εφ' ημάς και δεν ξεύρωμεν τι να κάνομεν. Αλλά επί σε είναι η οφθαλμή ημών. Και ίστατο πας ο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών, τας γυναίκας αυτών και τους υιούς αυτών. Τότε ήλθε πνεύμα Κυρίου επί Ιαζιήλ
των ιών του Ζαχαρίου, ιού του Βεναΐα, ιού του Ιεήλ, ιού του Ματθανίου, του Λεβίτου, εκ των ιών του Ασάφ, εν το μέσο της συνάξεως. Και είπε, ακούσατε, πάσο Ιούδας και κατοικούντες Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλεύ Ιωσαφάτ. Ούτω λέγει Κύριος προς ημάς. Μη φοβήστε εσείς, μην πτωηθείτε από προσώπου τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι μόνο αλλά του Θεού. Κατάβητε αύριο εναντίον αυτών, ιδού διαβαίνωση δια της αναβάσεως σεις, και θέλετε ευρύ αυτούς εν το άκρο του χειμώρου έμπροσθεν της ερήμου Ιερουήλ. Δε θέλετε πολεμήσει εσείς εν ταύτη τη μάχη, παρουσιάστητε, στείτε και ιδέτε την μεθυμών σωτηρία του Κυρίου Ιούδα και Ιερουσαλήμ. Μη φοβήστε, μη δε πτωηθείτε. Αύριον εξέλθετε εναντίον αυτών και ο Κύριος μεθυμών. Και έκυψεν ο Ιωσαφάτ επί πρόσωπον της γης και πάσο Ιούδας και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ έπεσον ενώπιον του Κυρίου προσκυνούντες τον Κύριον και σηκώθησαν οι Λεβίτε εκ των ιών των Κααθητών και εκ των ιών των Κόρητων δια να υμνήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν φωνή υψωμένη σφόδρα. Και εξεγερθέντες το πρωί εξήλθαν προς την έρημον Θεκουέ. Και ότε εξήλθον, εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπεν, «Ακούσατε μου Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ. Πιστεύσατε εις Κύριον των Θεών ημών και θέλετε στερεωθεί. Πιστεύσατε τους προφήτες αυτού και θέλετε ευωδωθεί. Και συμβουλευτής μετά του λαού διέταξε ψαλτοδούς δια αναψάλωσης των Κύριων και να υμνώσει τη μεγαλοπρέπεια εν της αγιότητος αυτού και εξελθόντες έπροσθεν του στρατεύματος και να λέγουσι «Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα». Και ότε ήρχισαν να ψάλωσει και να υμνώσει, ο Κύριος έστησε εν έδρας εναντίον των ιών Αμών, Μωάβ και εκ του όρου Σιήρ των ελθόντων κατά του Ιούδα και εκτυπήθησαν. Διότι εσηκώθησαν οι ιοι Αμών και Μωάβ κατά των κατοίκων του όρου Σιήρ δια να εξολοθρεύσωση και να εξαλείψωσιν αυτούς. Και αφού συνετέλεσαν τους κατοίκους του Σιήρ, εβοήθησαν αλλήλους δια να εξολοθρεύσωσιν. Ελθόν δε ο Ιούδας εις τη σκοπιάν της ερήμου, ανέβλεψε προς το πλήθος και ειδούησαν νεκρά σώματα πεπτοκότα κατά γης και ουδής διεσώθη. Και ότε ήλθεν ο Ιωσαφάτ και ο λαός αυτού να λαφυραγωγήσωσιν αυτούς, έβρικαν μεταξύ των νεκρών σωμάτων αυτών και πλούτη εν αυθονία και πολύτιμον αποσκευήν και έλαβον εις αυτούς το σάφτα, ώστε δεν είναι δύνατο να μεταφέρωσιν αυτά. Και εστάθησαν τρεις ημέρες λαφυραγωγούντες, διότι τα λάφυρα ήσαν πολλά. Και την τετάρτη ημέρα συνήχθησαν εν τη κοιλάδη της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριο. Δια τούτο ονομάστε το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας έως της ημέρας ταύτης. Τότε πάντες οι άνδρες Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και ο Ιωσαφάτ επικεφαλής αυτών εκίνησαν δια να επιστρέψουν εις Ιερουσαλήμ νεφροσύνη, διότι έφρανε αυτούς ο Κύριος από τον εχθρόν αυτών. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ εν ψαλτηρίς και κιθάρες και σάλπιξη προς τον οίκον του Κυρίου και επέπεσε φόβος Θεού επί πάντα τα βασίλεια των τόπων εκείνων, ότε ήκουσαν ότι ο Κύριος επολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ. Και ησύχασεν η βασιλεία του Ιωσαφάτ, διότι ο Θεός αυτού έδωκεν εις αυτόν ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και βασίλευσεν ο Ιωσαφάτ επί τον Ιούδα 35 ετών ηλικίας τότε βασίλευσε και βασίλευσεν 25 έτη την Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Αζουβά, θυγάτερ του Σλεΐ, και περιεπάτησεν εν τη οδό Ασά του πατρός αυτού, και δεν εξέκλεινεν απ' αυτής πράτον το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν, διότι ο λαός δεν είχε νέτη κατευθύνητας καρδίας αυτών προς τον Θεόν των πατέρων αυτών. Εδέλειπα οι πράξεις του Ιωσαφάτ, επρώτε και έσχατε, ειδού είναι γραμμένεν τις λόγεις του Ιού του Ανανή, ή την εσκατεγράφησαν εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ. Μετά δε ταύτα, ηνώθη ο Ιωσαφάτ ο βασιλεύς του Ιούδα μετά του Οχοζίου, βασιλέως του Ισραήλ, ως της έπραξε λίαν ασεβώς. Ηνώθη δε μετ' αυτού δια να κάμωση πλοία, τα οποία να πλεύσω συνιστρασής και έκαμον τα πλοία εν αισιών γάβερ.
Τότε Ελιέζερ, ο γιος του Δαβά, από Μαρισά, προεφύτευσε εναντίον του Ιωσαφάτ και λέγον, «Επειδή νόθης μετά του Οχαζίου, ο Κύριος έθραυσε τα έργα σου». Και συνετρίβησαν τα πλοία και δεν ειδηνήθησαν να υπάγω σύσταρσης. Αμήν. Ο βασιλιάς λοιπόν Αχάβ, ο χειρότερος των βασιλιάδων του Ισραήλ, που ήδη βασίλευε στον Ισραήλ, απέθανε στη μάχη όπου τον πλησίασε ο Ιωσαφάτ να πολεμήσουν μαζί. Τώρα όμως βασιλιάς είναι ο Χοζίας, ο γιος του Αχάβ, αλλά βασιλιάς των Ιούδα, στη φυλή του Ιούδα είναι ο Ιωσαφάτ, ένας άνθρωπος ο οποίος έπρατε κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Στο βασίλειο του Αχάβ που υπήρχε ανομία και ο βασιλιάς Αχάβ σε παράβαση, υπήρχε νίκη και ησυχία. Στο βασίλειο του Ιούδα που υπήρχε ο Ιωσαφάτ που έκανε το εφεδές ενώπιον του Κυρίου, ξαφνικά θύελα, απρόσμενη και τρομακτική, θύελα καταστροφική. Η Μωάβ, η Αμών και οι κάτοικοι του όρου Σιήρ, οι Εδωμίτες, συνενώθησαν και εξεστράτευσαν εναντίον του Ιούδα, του οποίου όπως είπαμε βασιλιάς τον Ιωσαφάτ. Πλήθος μέγα. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί Κύριε σε μας. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να διακρίνουμε τον πειρασμό από τη δοκιμασία. Αυτή είναι μια καθαρή δοκιμασία που ο Θεός επιτρέπει στον Ιωσαφάτ που στέκεται δίκαιος ενώπιον του Θεού και υποτεταγμένος στο λόγο του, αλλά προς ευλογία και όχι καταστροφή. Θα λέγαμε ότι το σχέδιο του Θεού ήταν να πλημμυρίσει με λάθηρα πολλά ο λαός Ιούδα στο τέλος της δοκιμασίας και φόβος πολλής να πέσει, φόβος Θεού, σε όλα τα βασίλεια των τόπων εκείνων όταν δοξάστηκε ο Θεός στον λαό, στη φυλή Ιούδα, στο λαό Ισραήλ, γιατί ο Θεός επολέμησε υπέρ αυτού. Όμως μέχρι να έρθει το τέλος της υποθέσεως που είναι η μεγάλη ευλογία που ο Θεός έχει προσδιορισμένη για τη δοκιμασία στον άνθρωπο το δικό του, στο λαό το δικό του. Μέχρι να έρθει το τέλος, δύο πράγματα συμβαίνουν. Το πρώτο είναι η αγωνία και ο φόβος που περνάει ο Ιωσαφάτ και ο λαός, και αφετέρου πώς αντιμετωπίζει τη δοκιμασία. Θα την αντιμετωπίσει δόκιμος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός για να το επιτρέπει, γιατί ποτέ δεν βάζει πιο πολύ βάρος από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε, για να το επιτρέπει και να το φέρνει αυτό στη ζωή του Ιωσαφάτ, σημαίνει ότι τον εμπιστεύεται. Όταν λοιπόν έρχεται δοκιμασία, όχι πειρασμός, άλλο πειρασμός από το διάβολο και άλλη δοκιμασία από το Θεό. Όταν έρχεται δοκιμασία που δεν σε φέρνει σε απώλεια, σε παράβαση και σε ανομία, αλλά σε φέρνει πιο κοντά στο Θεό, εάν στέκεται ο άνθρωπος του Θεού δόκιμος, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ένδοξα. Είναι πολύ σημαντικό στο κακό που μπορεί ξαφνικά να προκύψει να διερευνούμε αν αυτό προέρχεται από το διάβολο σαν πειρασμός, και το κριτήριο είναι αν μας οδηγεί στην απώλεια, στην παράβαση και στην αμαρτία. Οπότε χρειαζόμαστε υπομονή. Είναι δοκιμασία της πίστης μας και χρειαζόμαστε υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και άλλο είναι η δοκιμασία όπου χρειαζόμαστε πίστη για να περπατήσουμε κατά πάντα υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, με βεβαιότητα ότι το τέλος της υποθέσεως
θα είναι ευλογία και δόξα Θεού. Όταν λοιπόν ο Ιωσαφάτ έμαθε, είδε, άκουσε το κακό το οποίο ξεπρόβαλε μέσα από ένα μεγάλο πλήθος, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Κάλεσε το λαό Ιούδα σε νηστεία και προσευχή και εξήτηση από το Θεό. Στάθηκε μπροστά στο ναό, εκεί που υπήρχε υπόσχεση από το Θεό ότι ο Θεός θα απαντάει, θα ακούει και θα απαντάει κάθε έναν που προσεύχεται σε Αυτόν, και αφού αγίασε το όνομα του Κυρίου, δόξασε το όνομα του Θεού λέγοντας ότι εσύ είσαι ο Θεός εν του ουρανό, ο Κυριεύων, ο Κύριος επί πάντων, που η δύναμη και η ισχύς είναι στα χέρια σου και κανείς δεν μπορεί να σου αντισταθεί. Εσύ είσαι ο Θεός που έδιωξες όλο αυτό το πλήθος των Χαναναίων και μας χάρισε τη γη, και μας χάρισε στη γη τους, τη γη τους, και εσύ είσαι ο Κύριος που βόηθησε στο Σολομώντα να οικοδομήσει ναών, οίκων στο όνομά σου, και εσύ μας είπε στη δυσκολία μας να ερχόμαστε και να σε δοξάζουμε, να εξητούμε από σένα, και εσύ να μας απαντάς. Γι' αυτό να το πρόβλημά μας. Το περιγράφει με λεπτομέρειες. Οι Αμών, Μωάβ και Σιρήρ ήρθαν εναντίον μας. Αν και εμείς σύμφωνα με το δικό σου θέλημα εκλίναμε από αυτούς για να μην τους ταλαιπωρήσουμε όταν μας οδηγούσε στη γη Χαναάν, όμως αυτοί ανταπέδωσαν το καλό που τους κάναμε με αυτή την τρομακτική επίθεση. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, φοβισμένοι είμαστε και δεν έχουμε και δύναμη να αντισταθούμε. Αλλά η ελπίδα μας είσαι εσύ. Και αφού προσευχήθηκαν, ίστατο πάσο Ιούδας ενώπιον του Κυρίου με τα βρέφη αυτών και τα γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών, και περίμεναν τι θα τους πει ο Θεός. Προσευχή δεν είναι να σου πω, είναι να σε εξητήσω για να μου πεις. Ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό. Όταν έχετε ζητήματα δύσκολα που δεν αντιμετωπίζονται, φέρτε τα μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής στο Θεό, ρίπτοντας πάσαν την μέρημναν, και μέρημνα είναι αγωνία, φόβος, ανησυχία, σε Αυτόν, με τη βεβαιότητα ότι Αυτός φροντίζει για σας. Εάν όμως η ζωή σας δεν είναι ευάρεστη στο Θεό, πριν πλησιάσατε μετανοήστε, εξομολογηθείτε στο Θεό, ζητήστε το αίμα του Χριστού να σας καθαρίσει και τότε φέρτε τα ζητήματά σας σε Αυτόν. Και ο Θεός της ειρήνης θα αρχίζει να ενεργεί. Ο Θεός της ειρήνης θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Θα σας αγιάσει σώμα, ψυχή και πνεύμα ο Θεός της ειρήνης στη συνέχεια, και στη συνέχεια θα σας φανερώσει, θα σας μιλήσει, θα σας απαντήσει, θα ανταποκριθεί. Θα σας φανερώσει τι είναι το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Θα σας δώσει και τη δύναμη να το πράξετε, και τότε ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει το διάβολο μπροστά στα πόδια σας. Πολύ αναλυτικά, πολύ όμορφα περιγράφει ο Λόγος του Θεού το πώς θα ενεργούμε όταν βρισκόμαστε εισερχόμεθα σε δοκιμασία. Το ίδιο έκανε και ο Ιωσαφάτ. Αφού προσευχήθηκε, όλοι μαζί περίμεναν να δουν τι θα κάνει ο Θεός. Ξαναλέω, η προσευχή δεν είναι να τα πούμε στο Θεό. Η προσευχή είναι να εξητήσουμε από το Θεό και να περιμένουμε την ανταπόκρισή Του, την απάντησή Του ή τις ενεργίες Του. Και ο Θεός άμεσα ανταποκρίθηκε. Τότε, μετά λοιπόν δηλαδή από την προσευχή και την αναμονή στην ανταπόκριση του Θεού, τότε Πνεύμα Κυρίου ήρθε στον προφήτη τον Ιαζήλ, και όχι ήξης αφήξης,
όχι θολά πράγματα, αλλά άμεσα, καταληπτά, με τέλεια λεπτομέρεια και με τέλεια λεπτομέρεια και περιγραφή, ο Θεός θα απαντήσει στην εξήτηση του Ιωσαφάτ και του λαού του Ιούδα, λέγοντας: ούτω λέγει Κύριος, μη φοβήστε εσείς, μη δε πτωηθείτε από το προσώπο τούτου του μεγάλου πλήθους, διότι η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Κατεβείτε λοιπόν χωρίς φόβο, αύριο συγκεκριμένες απαντήσεις εναντίον αυτών. Και πού θα κατεβείτε? Αυτοί ανεβαίνουν δια της αναβάσεως της Ισ, και θα βρείτε αυτούς στον άκρο του στο άκρο του χυμάρου, μπροστά στην έρημο Ιερουήλ. Κατεβείτε αύριο, αυτοί είναι εκεί, και εκεί ακριβώς θα τους συναντήσετε. Αλλά προσέξτε, μη κατεβείτε για να πολεμήσετε, δεν θα πολεμήσετε εσείς. Εσείς παρουσιαστείτε και σταθείτε να δείτε τη σωτηρία του Κυρίου υπέρ ημών. Μη φοβήστε λοιπόν, μη πτωείστε, αύριο πηγαίνετε ακριβώς εκεί που σας λέω και περιμένετε να δείτε τι θα κάνει ο Θεός. Και ο Ιωσαφάτ χάρηκε. Έκυψε το πρόσωπό του και προσκύνησε τον Κύριο, γιατί πίστεψε στον προφητικό λόγο. Όλος ο Ιούδας και οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ πίστεψαν και προσκύνησαν τον Κύριο, και οι Λεβίτες κατά το λόγο του Θεού εν φωνή υψωμένη σφόδρα ύμνησαν Κύριον των Θεών, τον δόξασαν χωρίς αμφιβολία, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς δισταγμό. Γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος λέει: μην νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε κάτι από το Θεό αν διστάζετε. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου ύμνησαν, και το πρωί αφού κοιμήθηκαν εξεγέρθησαν ακριβώς στην έρημο Θεκουέ, όπως τους είπε ο Θεός. Και όταν εξήλθαν, εστάθη ο Ιωσαφάτ και είπε προς το λαό του Ιούδα και στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ αυτό που μας λέει εμάς ο Θεός σήμερα: πιστεύσατε εις Κύριον των Θεών ημών. Εμπιστευθείτε το λόγο του Θεού. Γιατί αν εμπιστεύεστε ακριβώς το λόγο του Θεού, τότε θα είστε στερεωμένοι στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή δεν θα παραπατάτε, δεν θα βρισκόσατε σε αδιέξοδο, δεν θα βρισκόσατε σε αμηχανία, πού να πάω και τι να κάνω. Εμπιστευθείτε με υπακοή, γιατί διαπίστεως ο Αβραάμ λογίστηκε, θεωρήθηκε από το Θεό δίκαιος, αλλά αποδείχθηκε δίκαιος από τα έργα της πίστεως που έκανε. Δεν φτάνει να είμαι κατά τη γνώμη του Θεού δίκαιος επειδή τον πιστεύω, τον εμπιστεύομαι, και ιδιαίτερα επειδή πιστεύω στον Ιησού Χριστό, αλλά για να είναι ζωντανή η πίστη μου και να μην είναι νεκρά, πρέπει να έχω έργο πίστεως, που το έργο ή τα έργα της πίστεως μου αποδεικνύουν ότι είμαι δίκαιος στα μάτια του Θεού αλλά και όλων των δυνάμεων. Πιστεύω και θεωρούμε δίκαιος, έχω έργα πίστεως υπακοή στο λόγο του Θεού και αποδεικνύομαι δίκαιος ενώπιον όλων των δυνάμεων, αυτό το οποίο ζητάει ο Θεός σήμερα από τον Ιωσαφάτ αλλά και από μας. Πιστεύσατε λοιπόν στον Κύριο των Θεών ημών, στο λόγο του Θεού, και θα στερεωθείτε. Αλλά και ένα δεύτερο
πιστέψατε και στους προφήτες αυτού και θα ευωδοθείτε. Πιστέψτε λοιπόν και στο Πνεύμα το Άγιο, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για να ευωδοθείτε. Είναι προτροπές απαραίτητες για την πορεία της ζωής μας και ιδιαιτέρως αποτελεσματικές. Για να εμπιστευτείς όμως το Λόγο του Θεού πρέπει να τον ζητάς, να μελετάς. Να εξητάς το Θεό μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, καθώς βεβαιώνει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους. Για να εμπιστευτείς όμως και να πιστέψεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να την εξητείς. Να εξητάς από το Θεό να σου μιλήσει, να σου ανταποκριθεί, να ενεργήσει δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, να ένας δούλος Θεού που είναι βεβαιωμένο από το Θεό ότι θα περπατήσει δόκιμα, αποτελεσματικά, κάρπο φορά και με μεγάλη ευλογία ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι ο Ιωσαφάτ. Άνθρωπος που εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και πράττει το ευθές ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ξέρει να εξητάει οδηγία, κατεύθυνση μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Δεν μας θέλει παθητικά όντα να δεχόμαστε τη μοίρα μας με κατάθλιψη, αλλά μας θέλει δυνατούς εν πίστη και εν πνεύματι Αγίου, να υποτασσόμεθα στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού και να εξητούμε με όλη μας την καρδιά τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ώστε και στερεωμένοι αμετακίνητοι να περπατάμε και ευωδούμενοι από το Θεό να ζούμε. Εμπιστευτείτε το Θεό, το Λόγο Του, και θα στερεωθείτε. Εμπιστευτείτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και θα ευωδοθείτε. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι προτάσεις θεωρητικές και ασήμαντες. Πιστεύω στο Λόγο του Θεού, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο θα είναι από το Θεό, δεν θα είναι από το Θεό. Όχι έτσι. Αυτός δεν είναι χριστιανός. Αυτός είναι της πλάκας χριστιανός. Εγώ το λέω και με κοροϊδεύουν πολλοί. Είναι χριστιανούλης. Ο χριστιανός είναι αγωνιστής. Αγωνίζεται στην εξήτηση. Αγωνίζεται στη μελέτη. Πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Είναι εξαγοραζόμενος στον καιρό. Δεν είναι οκνηρός, αλλά με τα πάση σπουδής εξητεί το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ακούσανε τα λόγια του Θεού, τα λόγια του Ιωσαφάτ, όπως ακούμε και εμείς σήμερα το Λόγο του Θεού, και άρχισαν να ψέλουν, να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό, διότι είναι γεγραμμένο ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Και όταν άρχισαν να ψάλουν και να υμνούνε, επειδή πίστεψαν, επειδή εμπιστεύτηκαν το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τότε λέει η Γραφή, ο Κύριος έστησε ενέδρα εναντίον των ιών Αμών, Μωάβ και των εκ του όρου Σιήρ και των ελθόντων εναντίον του Ιούδα και εκτυπήθησαν μεταξύ τους. Πότε έστησε ενέδρα, πότε ήρθε ο θρίαμβος? Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, δόξα στο Θεό ο οποίος κάμει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Πότε όμως ήρθε ο θρίαμβος? Όταν εμπιστευθήκανε το Λόγο του Θεού και εξητούντες έλαβαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, την οποία και πάλιν εμπιστευθήκανε. Εξεζήτησαν από το Θεό
και περίμεναν από το Θεό να τους απαντήσει και να ενεργήσει. Δεν είναι μια προσευχή, τα λέω και φεύγω. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι το μήνυμα της ημέρας, αδερφοί. Η προσευχή δεν είναι τα λέω και φεύγω. Η προσευχή είναι αγωνίζομαι και εξητώ και περιμένω την ανταπόκριση του Θεού. Αλλιώς δεν είναι προσευχή. Είναι τυπικά καθήκοντα θρησκευτικά. Κάνω το σταυρό μου. Σταυρός είναι και αυτό. Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω την προσευχούλα μου και να πάω να κοιμηθώ. Ναι, αυτό σημαίνει τον δοξάζω το Θεό. Σημαίνει ότι δεν εξητώ τίποτα. Όταν όμως έρχεται η δοκιμασία και πρέπει να εξητήσω, τότε αλλιώς συμπεριφέρομαι. Όταν βλέπω να έρχεται το κακό και είναι και μακριά ακόμη, δεν κάθομαι και αναπαύομαι και λέω ο Θεός θα με ρυμνήσει. Όχι έτσι. Δεν θα με ρυμνήσει ποτέ ο Θεός έτσι. Ο Θεός θέλει πάσαν σπουδήν. Ζηλούτε τα πνευματικά. Μεταζήλου να εξητείτε. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Είναι ένας αγώνας και ο Απόστολος Παύλος το ξέρει. Γι' αυτό λίγο πριν τελειώσει η ζωή του εδώ είπε τον καλόν αγώνα τον ηγονίστην. Το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα τον τελείωσα και την πίστη μου δεν την έχασα, τη διατήρησα. Όλες οι προσευχές μου έχει κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, όλες οι επιστολές που στέλνει ο Απόστολος Παύλος λέει ευχαριστώ το Θεό και προσεύχομαι για όλους εσάς. Για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μα πόσες ώρες προσεύχεσαι? Και τι προσεύχεται? Όχι η Ματάκη ευλόγησε τον Πέτρο, τον Νίκο, τον Κώστα Κύριε και την Πινελόπη Κύριε και το... Όχι έτσι. Όχι έτσι. Προσευχή δεν γίνεται έτσι. Προσευχή είναι αγώνας εξήτησης. Δεν είναι να τα πω στο Θεό. Είναι να εξητήσω από το Θεό να μου απαντήσει. Δυστυχώς δεν προσευχόμαστε έτσι. Και εγώ το λέω γιατί εκ πείρας κρίνω, εξ ιδίων κρίνω τα αλότρια. Αλλά όμως δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Αλλιώς μας θέλει. Θυμάμαι μια φορά που προσευχόμουν, μου έδειξε με όραση, έζησα, δεν ξέρω τι έγινε και ανέβαινα σε ένα βουνό ψηλά. Και ανέβαινα γρήγορα. Και ήμουν πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Γιατί αν και δεν ήμουν ορειβάτης, ανέβαινα σαν ορειβάτης. Και ενώ ανέβαινα και ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, ακούω τη φωνή του Κυρίου. Όχι έτσι, αλλιώς. Αφού εγώ είμαι ευχαριστημένος, πάω πολύ ωραία. Όχι έτσι, αλλιώς. Και λέω πώς Κύριε. Και ξαφνικά έρχονται δύο, δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω, φτερά, τουρμπίνες πίσω, ούτε τα είδα, πίσω από τον ώμο μου, στην πλάτη μου, αλλά πίσω από τον ώμο μου, παίρνει δύναμη και σε ένα δευτερόλεπτο βρέθηκα στην κορφή του βουνού. Και λέω τι ωραία που είναι. Όχι δια δυνάμεως σου, δεν δια ισχύως. Με τη δύναμή μου ανέβαινα σαν ορειβάτης. Με τη βοήθεια του Θεού ανέβαινα σαν ορειβάτης. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θέλει ο Θεός. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου έρχεται με την εξήτηση και την αναμονή της ανταπόκρισης του Θεού. Όταν λοιπόν ύμνησαν, ευχαρίστησαν γιατί πίστεψαν στο Θεό και πίστεψαν στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τότε ηγέρθη ο Θεός εκ του θρόνου της μεγαλοπρεπίας του υπέρ του Ιωσαφάτ και του λαού του Ιούδα. Θέλεις να εγερθεί υπέρ σου, υπέρ της οικογένειάς σου, υπέρ της εκκλησίας μας, υπέρ της πατρίδας μας? Θέλει εξήτηση. Γι' αυτό κάποιος αδερφός μου λέει πρέπει αδερφέ να κάνουμε νηστεία, προσευχή και ολονυχτία. Και λέω αμήν. Πρέπει κάποια Παρασκευή, ίσως την επόμενη, όχι αυτή που μας έρχεται, την άλλη, να μείνουμε στην νηστεία, στην προσευχή και να προσευχηθούμε με εξήτηση όμως. Να μας μιλήσει ο Θεός, να ενεργήσει ο Θεός.
να επέμβει ο Θεός, να κάνουμε για πρώτη φορά ίσως μια τέτοια νηστεία και προσευχή σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία σε αυτόν τον τόπο. Ο Θεός να κάνει χάρη και να μας δώσει δύναμη. Να πιστέψουμε, να υμνήσουμε και να μας μιλήσει ο Θεός. Να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού για να στερεωθούμε και να εμπιστευόμαστε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου για να ευωδούμεθα. Το αποτέλεσμα, ξεσηκώθηκαν οι Αμών και Μωάβ εναντίον των κατοίκων της Σιήρ, τους εφώνευσαν και μετά βοήθησαν, λέει, ο ένας τον άλλον και εφωνεύθησαν μεταξύ τους. Και όταν ήλθε ο Ιούδας στη σκοπιά της ερήμου και ανέβλεψε προς το πλήθος, είδε, δεν είχε φτάσει ακόμη, μόλις έφτασε, είδε ότι όλα ήταν τα σώματα νεκρά. Και πλησίασε και για τρεις μέρες έπαιρνε λάφυρα. Και μετά την τρίτη μέρα, αφού πήρε λάφυρα πολλά, τότε την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, συνήχθησαν στον τόπο να δοξάσουν τον Θεό, να τον ευχαριστήσουν και ονόμασαν τον τόπο αυτό που ήταν τόπος καταστροφής για αυτούς, συντριβής από το μέγα πλήθος, ο Θεός το έκανε τόπο μεγάλης ευλογίας. Εκεί που θα γινόταν ο πόλεμος, ο καταστροφικός για το λαό του Ιούδα, εκεί ήταν ο τόπος της δοξολογίας και του ύμνου και της μεγάλης ευλογίας. Και όταν επέστρεψαν, όλα τα βασίλεια φοβήθηκαν, γιατί είδαν ένα λαό που ο Θεός του ζωντανός επολέμησε και έδωσε θρίαμβο, επολέμησε υπέρ του λαού του Ιούδα και θριάμβευσε ο λαός του Ιούδα, αν και δεν πολέμησε. Ο Θεός είναι αυτός, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και η πατρίδα μας περνάει δύσκολες μέρες. Όμως ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και την ευθύνη την έχει η Εκκλησία του Χριστού. Όχι αποστατημένες κατ' όνομα εκκλησίες, αλλά αυτό που λέει ο Χριστός, μη φοβήστε μικρών πίμνιων. Γιατί η αποστασία ήρθε από τα πρώτα χρόνια, αλλά δεν έπαψε στα κοσμικά συστήματα, αλλά δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει πάντοτε το μικρόν πίμνιον. Και σήμερα και εμείς με τη χάρη του Χριστού είμαστε, αν είμαστε, θέλει ο Θεός να είμαστε, αυτό το μικρόν πίμνιον στο οποίο ο Θεός ευδόκησε να χαρίσει τη ζωή την αιώνιο. Μικρά η δύναμή σου, λέει ο Κύριος στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Επειδή όμως σε φύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει, γιατί την άνοιξα εγώ. Γιατί εγώ είμαι αυτός που ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και εγώ είμαι αυτός που κλείνω και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και ο Ιωσαφάτ, για δεύτερη φορά πριν το τέλος της ζωής του, θα κάνει το ίδιο λάθος, παρακινούμενος από το συμπεθεριό του με τον Αχάβ, όπου πάντρεψε το γιο του Ιωράμ με την κόρη του Αχάβ, η οποία ήταν θυγατέρα της Ιεζάβελ και λάτρευε το Βάαλ. Ένας τόσο πιστός, αξιόπιστος στο Θεό δούλος, δεν πρόσεξε το συμπεθεριό του. Αφού το θέλει το παιδί, με τις ευχές μου. Όχι, αδερφοί, ο χριστιανός δεν δίνει ευχές στην παράβαση και στην αμαρτία. Προσευχές δίνει για διόρθωση. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Ο Θεός να τα βοηθάει. Και όταν πάρουν κακές αποφάσεις και έχουν κακό περπάτημα, τότε ακόμη πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Λόγο του Θεού, μένοντας ακριβώς και κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, για να στερεωθούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι νέοι μας,
και πιο πολύ εξητούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου για να ανταποκριθεί ο Θεός. Δεύτερο σφάλμα, το ίδιο μεγάλο, ο Χωζίας, ο γιος πια και βασιλιάς του Ισραήλ, γιος του Αχάβ, τον προσκαλεί και του λέει, έλα να φτιάξουμε πλοία, να τα στείλουμε για Χρυσάφη, εις Θαρσής, κάτω κάπου πρέπει να είναι προς την Ισπανία. Αλλά και πάλι σηκώνεται ο προφήτης του Θεού, ο προφητικός λόγος, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου και προφήτευσε τώρα εναντίον του Ιωσαφάτ. Επειδή ενώθηκες μετά του Οχοζίου, ο οποίος είναι Ισραηλίτης, είναι αδελφός μας, είναι πλησίον μας, αλλά είναι σε ανομία, σε παράβαση, σε αμαρτία. Επειδή ενώθηκες με τον Οχοζία, ο Κύριος έθραυσε και κατέστρεψε τα έργα σου. Μα αυτός δεν είναι ο ίδιος ο Θεός που τον ευεργέτησε, που τον εδόξασε, που τον ευλόγησε, που τον ύψωσε όταν ήταν δόκιμος εις τον Θεόν, εργάτης ανεπέσχυντος, ορθοτομών το λόγο της αληθείας. Τώρα που το βλέμμα του εστράφει συναισθηματικά προς τον Οχοζία, που ήταν σε παράβαση και ανομία, αλλά είναι αδελφός μας, γιατί το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε ο λαός Ισραήλ πάντοτε ήταν η εντολή του Κυρίου, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό σου, και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο πλησίον μου? Ο πλησίον μου είναι η οικογένειά μου? Ο πλησίον μου είναι η συγγένειά μου? Θυμάστε ότι ήταν συγγένειες, συγγένειες. Ο πλησίον μου είναι η φιλή μου? Ο πλησίον μου είναι όλες οι φιλές του Ισραήλ? Ο πλησίον μου είναι ο Χωζίας και ο Αχάβ? Και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού απάντησε, εσύ πρόσεξε σε ποιον γίνεσαι πλησίον. Γίνεσαι πλησίον σε αυτόν που έχει ανάγκη για να τον βοηθήσεις μέχρι τον εαυτό σου? Καλά κάνεις. Ή γίνεσαι πλησίον στους παραβάτες, στους άνομους, στους ψευδοδιδάσκαλους, στους ετεροδιδάσκαλους? Εάν γίνεις, τα έργα σου θα καταστραφούνε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θερίζει. Σπέρνεις με φιδωλία, με φιδωλία θα θερίσεις. Σπέρνεις με αφθονία θα θερίσεις. Πώς σπέρνεις, αλλά και τι σπέρνεις. Σπέρνεις αγκάθια, αγκάθια θα θερίσεις. Σπέρνεις τριβόλια, τριβόλια θα θερίσεις. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επειδή ενώθηκες με τον Οχοζία, ο Κύριος κατέστρεψε τα έργα σου και δεν θα έχεις από εδώ και πέρα πλοία και καρποφορία από τα πλοία. Ο Θεός να μας φυλάει. Με ποιους σκεφτόμαστε και πλησιάζουμε, για ένωση ή για ενότητα? Μόνο ομόφρονες, ομόψυχοι, έχοντες μια φωνή και μια γλώσσα, με ενότητα πίστεως στο Λόγο του Θεού και ενότητα Πνεύματος Αγίου στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στην οτροπή και στη ζωή την πνευματική, εκεί τα έργα σου θα αυξάνονται, θα καρποφορούνε και ο Θεός θα δοξάζεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει στη λογική μας, να έχουμε νου Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει στην πίστη μας. Ο Θεός να μας φυλάει στη ζωή μας.
να περπατάμε έχοντας έργα πίστεως αλλά και οδηγία Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο οι διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αληθινά παιδιά του Θεού. Και μετά το ξαναφώναξε ο Χωζίας. Έλα να κάνουμε ξανά πλοία μαζί. Τώρα έμαθε το μάθημά του. Και λέει η Γραφή, αρνήθηκε τώρα πια ο Ιωσαφάτ να ξανασυνεργαστεί με τον Οχοζία για να φτιάξουν πλοία και να τα στείλουν για χρυσάφι εις Ταρσής. Θα μπορούσε όμως ευθύς εξ αρχής να αρνηθεί για να γλιτώσει την καταστροφή των πλοίων του. Και θα μου πείτε βέβαια, όπως σκέφτομαι και εγώ, ότι τότε ο Ιωσαφάτ δεν τα είχε καταλάβει και καλά τα πράγματα. Σήμερα όμως εμείς είμαστε αδικαιολόγητοι. Γιατί έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που μας διδάσκει και έχουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού που μας σώζει. Αλλά και έχουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που μας οδηγεί και μας διοικεί. Με ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου, ομόψυχοι και ομόφρονες, κι αν είναι δυνατόν ισόψυχοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχω άλλον ισόψυχο εκτός από τον Τιμόθεο, γιατί είναι ο μόνος που δεν ζητάει τα δικά του, τα του εαυτού του, αλλά τα του Ιησού Χριστού. Ήθε και την άλλη πιθανόν Παρασκευή που θα έχουμε νηστεία και προσευχή να προσευχηθούμε ο Θεός να μας κάνει όχι μόνο ομόφρονες και ομόψυχους αλλά ισόψυχους, εξητούντες όλοι όχι τα δικά μας αλλά τα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 44. Ύμνο 44 από τα μεγάλα υμνολόγια. Ωσανά.